Για να μάθουμε τώρα τι γίνεται στον χώρο του αθλητισμού. Πρώτα απ' όλα, τι θα γίνει εν ώψη των αυριανών αγώνων στα play-off. Αλλά θα γίνουν υπό τη σκιά μιας ένστασης, η οποία δεν θα έχει συζητηθεί. Ναι, θα μαγικό. Θα εκδικαστεί την Πέμπτη. Αύριο, ωστόσο, θα γίνει κανονικά στην ΣΑΕΚ. Μιλάμε. Play-off, ναι, η ένσταση της ΣΑΕΚ για το κύριο στα αγώνα με τον Ολυμπιακό Βόλου. Λίγο ανάποδα τα πράγματα, αλλά στα ανάποδα θα μάθουμε δηλαδή στο ποδοσφαιρό μας. Το αποτέλεσμα των αγώνων και την άλλη μέρα θα μάθουμε τι θα γίνει με την ένσταση. Μήπως είναι άλλος αυτός που θα πάει Champions League. Ναι, και ανάλογα με τα αποτελέσματα, βέβαια. Πολύ ωραία. Η υπόθεση Ηρακλή προκαλεί κλειδονισμού στην ΕΠΟ, καθώς το μέλος της διοίκησης και πρώην αναπληρωτής πρόεδρος Βασίλης Χατζιαποστόλου μίλησε στην ΕΤΡΙΑ με σκληρή γλώσσα για τους χειρισμούς του Προέδρου της Ομοσπονδίας Σοφοκλή Πυλάβιου. Αύριο, η αρμόδια επιτροπή της ΕΠΟ εκδικάζει την έφεση που κατέθεσε ο Ηρακλής. Στο μεταξύ, το μέλος και πρώην αναπληρωτής πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, Βασίλης Χατζιαποστόλου, μιλώντας στην ΕΤΡΙΑ, προχώρησε σε καταγγελίες για την τακτική που ακολουθεί ο Σοφοκλής Πυλάβιος. Είναι ένα φρούτο της εποχής. Πιστεύω το κυρίαρχο λάθος και βάρος το έχει η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και ιδιαίτερα η υπηρεσία εκδόσεως των δελτίων, διότι δεν γινόταν εμπεριστατωμένος έλεγχος κατά την έκδοση των δελτίων. Παρά γινόταν πρόχειρα, θα έλεγε κανείς, ή σκόπιμα. Διάχυτη είναι η άποψη ότι κάτι έχει γίνει. Κάποιες ΠΑΕ έχουν πάρει αδειοδότηση χωρίς να έχουν τις νόμιμες προϋποθέσεις. Γι' αυτό λοιπόν και το έβαλα θέμα. Δυστυχώς όμως ο πρόεδρος τεχνιέντος δεν το έφερε σε ψηφοφορία. Βασικά δεν το έφερε στο ΔΣ, διότι υποσχέθηκε στη Βουλή ότι θα το φέρει στο ΔΣ. Άρα λοιπόν φάνηκε ψεύτης πρώτα απέναντι στη Βουλή.